Μία λοιπόν ακόμη υποψηφιότητα για τον δημαρχιακό θόκο του Δημουχείου. Γιάννη Τζούμα στο στούντιο. Άρχισαν τα όργανα, Γιάννη, έτσι. Άρχισαν τα όργανα και άρχισε και η πιο μακρά προεκλογική περίοδος. Σχεδόν ένας χρόνος, σε 10 μήνες. Ναι, η πιο μακρά περίοδος και η οποία δεν παίρνει υπόψη της το γεγονός ότι θα προηγηθούν εκλογές. Οι εθνικές. Και αυτές οι εκλογές μπορεί να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Τους συσχετισμούς δηλαδή και τις ισορροπίες. Πάρα πολλά πράγματα. Άκου που σου λέω εγώ, συσχετισμοί, ισορροπίες, συμμαχίες, συνεργασίες. Τέλος πάντων, θα έλεγα, αφού ξεκίνησε τόσο μακρά αυτή η περίοδος, να κρατήσουν όλοι χαμηλούς τόνους, διότι όσο πιο πολύ μεγαλώνει η ένταση, τι θα λέμε του χρόνου. Ναι, και δεν τους παρακολουθεί και ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις τον κόσμο, επειδή ακριβώς θα έχουμε και ένα δύσκολο χειμώνα, αρχίζει λίγο και δεν παρακολουθεί κάποια πράγματα. Ας κρατήσουμε ένα ενωτικό πνεύμα. Εγώ διέκρινα στην αποδεισμό του Δημάρχου ότι υπήρχε μια τέτοια τάση. Ενωτική, δηλαδή. Μπράβο, ναι. Μια τέτοια, αυτό διέκρινα εγώ. Βέβαια, πρέπει να πάρθει υπόψη και από τον ίδιο, αν και είναι αρκετά έμπειρος, για να μην εφησυχάζει, αλλά και από τους αντιπάλους του, τους πολιτικούς αντιπάλους του, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αντίπαλοι στη ζωή μας, έτσι. Το γεγονός της παρουσίας του κόσμου ήταν δυναμική η παρουσία του κόσμου. Ουσιαστικά μετέτρεψε τον απολογισμό και σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Να πούμε εδώ ότι ο απολογισμός, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι και μια τυπική διαδικασία. Και υποχρεωτικά να την κάνει η κάθε δημοτική αρχή. Το λέει και ο νόμος. Θα μπορούσε να την κάνει, ας πούμε, στην άποψη Δημοτικού Συμβουλίου. Να μου πει, επέλεξε το ομίριο. Επέλεξε το ομίριο γιατί ήθελε να κάνει και επίδειξη δύναμη. Και νομίζω ότι η επίδειξη δύναμη που έκανε πέτυχε. Δηλαδή ήταν αρκετά. Είχε αρκετό κόσμο. Έτσι. Για απολογισμό κατά το παρελθόν που έχουμε δει απολογισμό στον κόσμο. Αυτό ας το πάρουν υπόψη όλοι. Επαναλαμβάνω, ο ένας δεν χρειάζεται να εφησυχάζει. Είναι πολύ έμπειρος για να εφησυχάζει από τον κόσμο. Διότι η παρουσία του κόσμου από μόνη της δεν λέει τίποτα. Μπορεί να συντριωκτάνε και να μην σε ψηφίζουν. Έτσι. Ναι. Αλλά λέει και κάτι όμως. Δείχνει μία τάση, μία στιγμόμετρηση. Τώρα εντάξει, υπάρχει και η διαδικασία του χιούμορ. Είχαμε την αναπάντηση του Μηταράκη, έτσι, του οποίου το σύνθημα. Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Τριαντάφυλλου. Προχωράμε μαζί. Είπε ο Τριαντάφυλλος. Και όπου μας βγάλει. Δεν λέει όπου μας βγάλει. Που λέει και το άσμα. Προχωράμε μαζί, είναι δικό μου, λέει ο Μηταράκης. Τέλος πάντων, εσύ έχεις καμιά άλλη άποψη. Έχει ανηφόρα μπροστά και είναι μεγάλη, λέει, στο τραγούδι. Είναι στίχος. Είναι στίχος του Αντώνη του Βαρδί αυτό. Δηλαδή, για όσο το ξέρουν, το έχουν πει κι άλλοι πριν από εκείνους. Άρα, λοιπόν, μην πάραμε για τον Μηταράκης και εκείνος το πήρε από τον Βαρδί. Λοιπόν, εντάξει, τώρα... Το χιούμορ είναι καλό. Δεν είναι κακό αυτό. Ξέρεις εγώ κόκο ποιο είναι. Το κακό είναι ότι το προχωράμε μαζί, δεν ισχύει. Ούτε από μια πλευρά. Ούτε από την άλλη. Το λέμε για να το λέμε. Ναι. Πού προχωράμε μαζί. Προχωράμε μαζί άμα ομονοούμε τουλάχιστον στα βασικά κοινά προβλήματα. Δεν ομονοούμε πουθενά. Άρα δεν πάμε μαζί. Δεν προχωράμε μαζί. Δυστυχώς δεν προχωράμε μαζί. Είναι έβηχο σαν σύνθημα. Ναι. Αλλά στην πράξη δεν γίνεται. Εγώ επαναλαμβάνω, καταρχήν είναι θετικό ότι έχουμε πολλούς συνδυασμούς. Έχουμε 5-6. Μέχρι στιγμής έχουμε 4 ανακοινωμένες υποψηφιότητες. Σίγουρα θα υπάρχει 5η από το κομμάτι της αριστεράς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο εκεί. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αν είναι, για παράδειγμα, πρώτο κόμμα στις εκλογές, λέω εγώ τώρα. Ναι, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Δεν θα κατεβάσει υποψήφιο. Ναι. Βλέπετε λοιπόν. Γι' αυτό λέμε ότι οι εθνικές θα καθορίσουν και πολλά πράγματα. Εντάξει. Εάν πάρει υπόψη του ο καθένας ότι ένα πλήρες ψηφοδέλτιο, έχει καμιά 250 ανθρώπους μέσα. Νομίζω 150 πρέπει να είναι υποχρεωτικά είναι πολύ, για να το κατεβάσει. Είναι πολύ και στο τέλος θα έχουμε 600 υποψήφιους. Δηλαδή, 1000. Με 5 συνδυασμούς. Βλέπετε λοιπόν ότι θα καταλήξουμε να είναι πιο πολλοί υποψήφοι από τους ψηφοφόρους. Δεν είναι κακό να υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί. Κακό δεν είναι. Είναι η ίδια της δημοκρατίας. Αλλά βρε αδερφέ, δεν μπορεί να γίνουν δήμαρχοι όλοι. Ας ομονοήσουμε και σε 5 βασικά πράγματα που μπορούμε να συμφωνήσουμε να προχωρήσουμε μαζί. Ας το κάνουμε πράξη, το προχωράμε μαζί. Ας μην το αφήσουμε στα λόγια. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, να περάσουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις του Δελτίου μας.